Καλησπέρα σας από το γήπεδο Ανδρέας Παπανδρέου στο Περιστέρι. Βρισκόμαστε κοντά σας για να παρακολουθήσουμε μια αναμέτρηση για την πρώτη αγωνιστική του Master League του Μπασκετάκη. Οι ομάδες είναι οι Black Mamba που έχουν και την κατοχή τώρα. Οι αντίπαλοι τους Athens Pistons. Το σύστημα για τους Black Mamba. Και με επίθεση για τους Black Mamba με τον Ρεφάλι. Αμπερδευτεί νομίζω. Μουδούλης και θα γίνει το λάθος. Νέα κατοχή τώρα για τους Athens Pistons που θέλουν να φνιδιάσουν τους αντιπάλους τους. Παλωμένος για τρεις, ολομόναχος, αστοχή. Δεν έχουν κανένα ακόμα σε αυτές οι δύο ομάδες στο παιχνίδι μας. Σπάνης, θα κάνει τη διείσδυση. Αστοχός δούμος από τον Μεχιντάν. Θετικό ρίμπαν από τον Δέδε, καλάθι και φάουλ, πρώτο καλάθι για το παιχνίδι μας, ωραία δυναμική κίνηση. Και 2-0 για τους Black Mamba. Μέσα όλες και στη συμπληρωματική βολή, ο Δέδες 3-0. Για να δούμε με τη στόρα των Athens Pistons. Σουτάκης, πάλι με την πελάτη. Σουτ για τρεις από τον Καρνάβα, άσκοφο. Black Mamba ξανά στην επίθεση. Θετικό rebound. Από τον Μουσουλίδα, καταφέρει να τελειώσει τη φάση. Να μην το πάρει σε γραμμή εδώ ο Πατρόνι. Ξανά η κατοχή είναι για τους Black Mamba. Με τον Τρεφάνι. Να μην κλείσει εδώ και καλάθι. Είναι τα καλά που τον έφυγαν και έχουμε το 5-0. Καλό ξεκίνημα για τους γηπεδούχους. Και πάρα λίγο άξαλα νομίζω. Η πάσα και εδώ οι αθενσίδες με τον Παλωμένο έχουν ευκαιρία τώρα για πνευδιασμό. Ο Παλωμένος περνάει, αστοχία μου. Μόνο από τον έφυγαν. Το οποίο είναι πολύ δυνατό. Πολύ δυνατό. Ρεπάνης τώρα. Πάνη, πολύ ωραία διείσδυση, πάρα πολύ ωραίο καλάθι. Πολύ όμορφη διείσδυση, 7-0. Και τώρα για Athens Pistons με τον Φασουλάκη. Τι θα κάνει, θα κάνει τρίποντο τελικά. Δεύτερο πολύ κακό σουτ για τους αγωνιστές, όμως το επιθετικό rebound θα το πάρει ο Καρνάβας και θα μείνει σε 7-2. Είδηση δυναμική από τον Μουδούλη, από τον Μουσούλη με συγχωρείτε, ο οποίος θα κερδίσει το φάουλ. Αυτό που πήρε πολύ το Μουσούλης όμως θα πάρει το σημαντικό
Ελπίζω όμως θα αστοχήσει. Βλέπουν για το κλειστό του Bounty. Athens Pistols όμως έχει την Gun του Πομοτήρωνα. Ένας παίκτης με αθλητικά ποσόντα. Πάρει το rebound, θα κερδίσει και το foul. 7-2 με 5 και 40 για τη λήξη της πρώτης περίοδου. Και πάλι τώρα περίμενε ώρα για να ξεμετάσει και τους παίκτες του, συμπαίκτες μάλλον. Σουτ ήταν άστοχο. Αγωνοτάκι, λάθος όμως για τους Athens Pistols, με τον Ρεπάνι να τρέχει. Ωραία πάσα του Ρεπάνι, νομίζω όμως θα κάνει βήματα ο Τερέσο του Παλάς στην αρχή. Ήταν όμορφη ενέργεια όμως δεν εμποδόθηκε, δεν έγινε καλάθι. Όμως στον κύριο του θα αστοχίσει. Time out για το Athens Pistols με 4.57 για το σκορ. Σε λίγο θα είμαστε πάλι κοντά σας. Στέψαμε πάλι στο παιχνίδι μας με τον Ρεπάνι να εκτελεί τη βολή της τεχνικής ποινής και να κάνει το 8-2. Κύριος Πέτσος κατεβάζει κλασικά και την μπάλα για την ομάδα του. Στους για 3, καλώς το κοιτάνε αυτό. Από τον Μπολοτάκη όμως και θα καταλάβει στο καλάθι. Τον φορά, στο πλάτη. Ωραία επιδεχτή δίνει στον Χαμούλη, ο οποίος με ωραίο σουτάκι από τα 6 μέτρα περίπου θα ευστοχίσει 8-4. Όμορφη συνεργασία και ωραίο καλάθι. Τρίποντο. Εδώ από τον Πατώνη που κλείστηκε και στην γωνία. Black Mamba, τον Μπαζδάνη να είναι ο coach. Τον Black Mamba να λύτω στο σωμάτι θα ακολουθήσουν οι συμπαίκτες του. Ωραίο το καλάθι. Λίγο καλά από τον Μπέβε. 14. Μουίλε έφτασε το σούτ, όμως έκανε τον λάθος. Ο Πέδες τελειώνει και αυτό τον εκβιασμό. 12-14 μάλλον. Παλωμένος. Νάβα, κάνει ξανά, θα γίνει ξανά το λάθος, ήταν παγκλέψει. Και θα τελειώσει τη φάση αυτή τη φορά ο Μουσούλης, 14-4. Πολλά τα λάθη για τους Athens Pistols που δεν έχουν καθόλου στο ρυθμό της αναμέτρησης. Μπαλωμένος, το σκέφτεται τελικά η κύρη των σούτριων πόντων, όμως θα σπαθεί. Κατοχή νομίζω είναι για τους Black Mamba. Ξανά ο Ρεπάνης. Thank you.
Μίλαν. Προσπαθεί να βρει ελεύθερο συμπαίκτη. Ο Ρεπάνι νομίζω θα κάνει ένα σουτ σκοτωμένο, θα έλεγα. Και το οποίο δεν κατέληξε στο καλάθι. Αυτό και ξανά η Athens Pistols που νομίζω διάθεται αρκετά. Νομίζω θα τους μιμηθούν και οι Black Mamba που νομίζω βιάστηκα. Λάκης. Ωραία assist στον Σαμουήλ, ο οποίος θα στοχίσει. Λίγο παιχνίδι. Ο Μπαλωτάκης όμως δεν θα καταφέρει να ευστοχίσει. Σουτ από το ύψιστο βουλό, εύκοχο από τον Κόκαλη. 14-6. Ανάσα για τους άνθρωπους πίσω που έχουν πολύ ψηφίσει. Αυτό το play up του Μουσούλη, ο οποίος στον Στέφανο δεν έγινε κάτι. Λάκης. Ξανά από το ίδιο σημείο ο Κόκαλης είναι πολύ σαν θα αστοχίσει και ουσιαστικά θα είναι η τελευταία επίθεση αν εξαντλήσει το χρόνο, αν εξαντλήσουν το χρόνο οι γηπεδούχοι. 14-6. Μακρινό δίποτο αστοχό από τον Μπολοτάκη. Παραλίγο να πετύχει ένα περίεργο καλάθι εδώ. Ο Μουσούλης όμως το σκορ δεν αλλάζει. 14-6 για τους Black Mamba, οι οποίοι μπήκαν καλύτερα στο παιχνίδι και νομίζω αυτό το σύν 8 είναι δίκαιο μέχρι τη στιγμή. Μόλις που ξεκίνησε και η δεύτερη περίοδος. Το παιχνίδι μας με τους Athens Pistols που θέλουν σίγουρα να δείξουν καλύτερη εικόνα, ειδικά επιθετικά. Δεν είναι καλό να είναι 6 πόντι μέσα σε 10 λεπτά. Ο Καλής. Ωραία προσπάθεια, ωραίο υπόγειο. Λέει για αυτό που έκανε. Πολύ όμορφη η ενέργεια. 14-8. Για να δούμε τι απαντήσεις θα έχουν οι συνεχνούμενοι. Θα πούμε είναι και πιο λίγο από ό,τι θα ρεπάνησε. Και αυτό σίγουρα παίζει ρόλο. Το ίδιο με το πρόβλημα πήγε να κάνει εδώ. Ο Καριώτης όμως θα αστοχίσει. Κάθος για τους άθρωπους πίστος, δεν κατάφερε να φύγει πάλι ο Σαμουήλ. Επιστρέφουμε το δώρο όμως στην Black Mamba. Σαμουήλ τώρα βγήκε στο τρίποντο, αστόχησε την πάνω από τον Φουλάκη. Παλωμένος, του δίνει το σουτ, του δίνει το σουτ. Ο Μολύς όμως δεν το πήρε, Πασουλάκη, ωραία σταυρωτή. Είναι όμως άξαλα την μπάλα στο καλάθι, να κάνει όμορφη ενέργεια. Μπορείς να το σκεφτεί ο Πόπερ με κάνει σύντρο πόντο. Πήρε όμως το επιθετικό rebound ο Βέζες, ο οποίος κάνει, κάνει πολλή δουλειά σε αυτό τον τομέα. 16-8. Ο Καλής πάλι είναι στο χαμηλό πόστο, νομίζω βιάστηκε για να εκτελέσει. Πίεστηκε ο Μολέος από τον Παλωμένο. Πάμε.
λάθος. Και ο Βαζουλάκης θα κάνει το φλέψιμο. Θα εκτελέσει και την επίθεση. Πήρε δηλαδή όλη τη φάση πάνω του, 16-10. Τώρα νομίζω έκανε βήματα ο Βέδες, ναι, και δίνονται από τον Εύερη. Τουλάχιστον να παίξει πάλι. Πολύ ωραία πάσα. Πάσα στον Τσιτσιόπουλο. Πλάκι, 12. Για 3 από τον Μονέο, άστοχο. Αλλάξει το momentum του αγώνα. Σουτ για 3. Καλό σου ζητάνε, από τον παλωμένο. Ο νέος πήγε να τα κάνει όλα μόνος του. Δεν κατάφερε να σκοράρει. Εύκολο καλά και πέφτει ο Βαζουλάκης. Εδώ σε θέση offside ο Μόνεος. Θα προχειρήσει το layup 18-12. Τυχερός εδώ που, αν και δεν γύρισε στην άμυνα της ομάδας, ο Μόνεος τελικά του βγήκε σε καλό. Σουλάκι νομίζω δεν έκανε μια πάσα καλάρι. Black Mamba θα χάσουν εδώ ένα με επανάλητο lay-up με τον Μονέο και τώρα 4-2. Κάνουμε όσο θα τα εκμεταλλευτούν οι Athens Pistols. Κακό τίποτα. 2-1 τώρα. Και θα τελειώσει τη φάση εδώ ο Δέδες. 20-12. Πιο momentum είχαν νομίζω οι Athens Pistols, το έχασαν κακές τους επιστροφές. Παραμένει το 20-12. Νέος Φωτογλου. Βέβαια ξανά ο Φωτογλου για 3. Φτωχή, δεν έχουμε δει κάποιο περιφερειακό εκεί από τις δύο ομάδες. Τίποτα και πολλές μέχρι τώρα έχουμε δει να κάνουν δουλειά στην επίθεση. Καλή άμυνα εδώ από τον Ρεπάνη. Δυναμική άμυνα θα έλεγα αυτόν πάνω στον Φασουλάκη. Λάθος εδώ από τον Παλωμένο. Άλλο από τον Φασουλάκη. Και κατοχή για τους γηπεδούχους. Βγαίνει μόνο στη φάση, αστοχή, πάνω από τον Κόκαλη. Θα μου δίνει για 3, ξανά αστοχός. Πίσω, 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 πίσω! Ωραία, υπάρχει από τον Παλαιόμος. Στον Ενωσίδη θα επανάλλει το layup, όπως όλα χάνονται στο μπάσκετ. Είναι η ουσία και η ομορφιά του αθλήματος.
Κάντε αλλαγές. Να μας του δίνει σε διάφορα το Φωτογλου. Στο Σιόπουλος με ένα λίγο αντιτουριστικό στυλ. Λίγο Αλεξανδρίκη Καλάθη. Πάθει εδώ από τον Μόνο Ζωσάκη αντίκρισμα. Όμως και οι Αθένες πιστεύουν ότι δεν κατάφεραν να εκτελεστούν τον πρωτεύοντα φιλιάσμο που είχαμε. Time out, που νομίζω ότι προσέξαν οι Αθένες Κρυστόλες, γιατί τους ανέχασαν κάπως το ρυθμό τους. Θα γίνω, θα είμαστε πάλι κοντά σας. Ολοκληρώθηκε το time out και το παιχνίδι ξεκίνησε. Παλωμένος έκανε ωραία πάσα στον Κόκαλη, ο οποίος με δεύτερη προσπάθεια θα κάνει το... θα γράψει μάλλον το 20-14. Λίγο έλειψε να χάσει ένα... να επανάλει το τετατέτ με το Καλάθη. Περάσει ο Κίσμαν, όμως στις μπλιγάδες εκεί δεν θα καταφέρει να κάνει κάτι ουσιαστικό για την ομάδα του. Παλωμένος, Παλωμένος. Την μπάλα δεν του κάνει το πατέρι, αν και αναπήρξε. Μονέος λέει το σύστημα για την ομάδα του. Παίξει ο Κίτμαν. Λάβει το χρονόμετρο, το λαβαίνει. Μπάλα δεν θα του κάνει το χατήρι. Ρεπάνης τώρα. Μάλλον θα ερεμήσει την ομάδα και τους συμπαίκτες του. Όχι, θα κάνει τρίποντο. Αυτός νομίζω ναι. Δεν έχουν κάνει ακόμα σε αυτή η ομάδα, έτσι να λέω, από τη γραμμή των 6.75. Ο Κάλλη θα γυρίσει όμορφα. Κίση. Κάνε γρήγορη κίνηση με το έντυπο του κουκ. Ρεπάνης ξανά για 3. Πάλι αυτός. Σιόπουλος από την αποπέτηση των Βολών θα έχει την ίδια μοίρα με τους συμπαίκτες του, αλλά και μέσα στο πάλι στο 2 λεπτά. Θετικό φάουλ εδώ από τον Χίπμαν. Χίπνταν, με συγχωρείτε. 50 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση του πρώτου 20 λεπτού. Κοκάλι όμως εκείνος δεν καταφέρνει να πιστεύει. Καλά και πάντως ήταν ωραία η συνεργασία των δύο παιχτών. Κιμπταν σε ένα δύσκολο σουτ, άστοχο. Τα 8, τα δευτερόλεπτα για τους Άθερους Πίστολς. Λάθος όμως από τον Βασίλη Παλωμένο. 4 δευτερόλεπτα για να μπορούν να σκαθιστούν οι Black Mamba. Το σουτ από τον Μονέ.
αρκετά καλό το σουτ. 20-14, αυτό είναι το σκορ του πρώτου ημιχρόνου ανάμεσα σε Black Mamba και Athens Pistols. Είμαστε πάλι κοντά σας από το γήπεδο Ανδρέας Παπανδρέου. Για το δεύτερο ημίχρονο του αγώνα των Black Mamba με τους Athens Pistols. Τρεπάνη τώρα ξεκινάει την πρώτη επίθεση για αυτό το 20 λεπτό. Και από δουλειά αμέσως ο Μπολοτάκης όμως δεν καταφέρει να ευστοχίσει και μπαλωμένο. Σταμούλη θα περάσει, ωραία, πολύ όμορφη ενέργεια κατά τρίπλα κατά τα πόδια και συνήθως ένα πολύ εντυπωσιακό καλάθι. 20-16. Ρεπάνη χωρίς να αλλάξει πάσα, δεν αδικαιώθηκε γιατί για αυτή την επιλογή. Λίγια τρεις, κακό σου, μάλλον ήταν καρνάβος με σκόρτη για τον Σαμουήλ. Ωραίο δυναμικό καλάθι από τον Δεδε. 22-16. Ο Καλής μπάλα έξω και θα κάνει το λάθος. Ναι, θα κάνει το λάθος τελικά. Κίμπταν, αυτή η κοφή νομίζω θα κάνει βήματα. Κάνε βήματα όταν καθαρά κολλά. Ωραία πάσα στο ύψος των βολών για τον Σάρα μου που θα αστοχίσει ο Κοκαλής. Κάνει πάλι λάθος. Ρεπάνη τώρα θέλει να παίξει. Όσοι την assist και κλασικά ο Δέδες, ο οποίος πρέπει να είναι και MVP και πρωτοσκόρερ για το παιχνίδι, θα γράψει το 24-16. Ξανά κλέψουν εδώ και το Black Mamba, ο Χίπταν, θα κάνει τη ριβέρ. Δεν μπορείς να μην σταματήσει ο Σαμουήλ, όμως εκείνο αυτά αστοχίσει. Λάθος όμως από τον Σαμουήλ. Πολλά τα λάθη, πάρα πολλά τα λάθη για τις ομάδες. Παρακινημένη πάσα από τον Μουσούλη όμως και για τους πίσω που θα κάνουν το λάθος και το Κίμπταν θα γυρίσει και στο καλάθι, θα πάρει και το φάουλ. Νομίζω είναι η ώρα του Φασουλάκη για τους Athens Pistols, λογικό είναι, λογική επιλογή. Έχουμε στο Κίμπταν. Σε 7-16, μεγαλύτερη αυτή η διαφορά για τους Black Mamba. Που είναι και πιο φρέσκο νομίζω, που είναι πιο καθαρές ιδέες. Το κάνει σε αυτό το ωραίο φυλάκι με το ένα χέρι, είναι στην παραγωγή. Κιμπτάν αυτοκίσε, ανάλογα με η
τραβάς για 3. Αυτό. Τούλη, δύσκολη ενέργεια, εύκολη όμως. 29-16, όλο ένα και μεγάλη διαφορά για τους γηπεδούχους. Πάνης, ωραία δίδυση, το έχετε. Βιάστηκε την επιλογή του και η Black Mamba δέχτηκαν ένα άλλο ένα εύκολο lay-up. Αυτή τη φορά από τον Μπολοτάκη, 31-16 στο ΣΥΜ, 15 η γηπεδούχη. Ο Γιώργος Κασουλάκης πήγε σε μια ατομική ενέργεια και το δικαίωμα για δύο βολές. Εδώ πιέστηκε ο Χίμπταν και έκανε το λάθος. Ένα 18 το σκορ. Βέβαιες και να πετύχει ένα τυχερό καλάθι. Νομίζω θα γίνουν νέου βήματα, ναι. Πατώνεις εδώ αν και πήρε ωραία πάσα. Το Σουλάκι δεν κατάφερε να διατηρήσει τον έλεγχο του μπάλα. Ενέργεια εδώ, χωρίς αποτέλεσμα. Ο Σουλάκης θα προσυλλέψει την μπάλα υποσιακά ο Μπολοτάκης και από την άλλη μεριά ο Μουσούλης θα τελειώσει τη φάση και θα επαναφέρει τη διαφορά στο συν 15 για τους Black Mamba.
για 3. Άστοχο από τον Μουσουλή. Ωραία επίδεση, πάρα πολύ ωραία επίδεση. Συνδυασμό για τους φιλοξενούμενους, 33-23 και έχουμε μάτς. Time-out που το ζητήσω. Οπότε είναι ο Μπαζάνης για να ηρεμήσει λίγο τους συμμετέχους. 33-23 με 1-39 για το τέλος της τρίτης περίοδου. Το time-out τελείωσε. Για να δούμε τι υπόθηκε στο time-out των Black Mamba, μάλλον τι υπόθηκε, τι σχεδίασαν. Θα κόψουν το ρυθμό των Athens Pistols βέβαια. Εδώ είναι το λάθος. Νόρμα του Φλάκη να έχει πει ο Ρεξάτος. Καλάθι εδώ από τον Καριώτη, ίσως και λίγο τυχερό. Πάλι έτρεξαν οι Athens Pistols και γρήγορα γρήγορα με τον Πατρόνι. Θα μειώσουν σε 35-25. Μια δύο ωραία πάσα εδώ. Εδώ από τον Μουσουλή. 37-25. Μία επίδυση για την κάθε ομάδα για να λήξει και το τρίτο δεκάλεπτο. 37-25 για να δούμε τι θα σκαρφιστεί τώρα ο Πασουλάκης. Και ο Σουτάρ για 3. Και ο Σουλ στο rebound. Μία επίδυση για τους Black Mamba. Νομίζω βιάστηκε. Ο Νέος όμως θα τελειώσει ο ίδιος τη φάση μετά από ωραία δημιουργία από τον Βέβε. 39-25 στο συν 14 Black Mamba που φαίνεται να είναι το φαβορί για την νίκη. Για να δούμε, υπάρχει η υπομονή, η ενέργεια και η ποιότητα ώστε η Athens Pistols να κάνει την ανατροπή. Για να δούμε. Πασουλάκης πάντως ήταν πολύ καλό στην τρίτη περίοδο. Το βγήκε το σύστημα, όμως ο Πατρόνης δεν είναι αυτό εξαιρετικός του τριών πόντων. Αθνικό τρίποντο ήταν αυτό. Το Μαρίτσα όμως δεν θα είχε τέτοιο αποτέλεσμα. Σαμπουήλ για 3 δεν είχε το ίδιο μάλλον αποτέλεσμα με τον Πατρόν το σουτ. Λάθος εδώ από τον Μαρίτσα. Μαρίτα, με συγχωρείτε. Σοφιόπουλος, άστοχος. Θα μου είδε επιθετικό rebound. Πασουλής, μέσα. Η πιο αξιόπιστη επιθετική επιλογή για τους φιλοξενούμενους. 39-27. Αλτροϊσμός για τους γηπεδούχους και θα γίνει το λάθος, θα μείνουμε με την μπάλα στα χέρια. Πασουλάκης. Ρονής μόνος του για 3. Μέσα! 39-30, το έψαχνε ο Πατρόνης τόσο τριών πόντων και ευστόχησε.
νομίζω ότι κάνει επιθετικό φάουλ. Και νομίζω ότι ώρα για time out για τους Black Mamba. Ναι, είναι 30 καθώς έγινε ένα 5-0 σερί. Αυτά από μας για την ώρα, θα είμαστε κοντά σας και πάλι σε λίγο. Επιστρέψαμε από το time out. Athens Pistols έχουν την ευκαιρία να μειώσουν ακόμα περισσότερο τη διαφορά. Φιλάκης για 3, μέσα! Μεγάλο σούτ από τον Φασουλάκη, 39-33. Ένα σούτ που πατρώνει και έναν τον Φασουλάκη. Κάνει το μάτς πάλι ντέρμπι. Ο νέος περνάει, αστοχή. Κύπταν το επιθετικό rebound. Αστοχή και αυτός. Για τον πίσω τώρα με την ευκαιρία νέου φουνδιασμού. Ωραία, εδώ νομίζω. Πυροβολική ταχύτητα νομίζω το πρώτο σε τον Φασουλάκη. 7 λεπτά για την λήξη. Στο συν 6 η Black Mamba, όμως άλλο το συν 15, άλλο το συν 6. Η πίεση τώρα είναι με το μέρος τους, το momentum είναι με τους αντιπάλους τους. Για να δούμε τι απαντήσεις έχουμε. Ο νέος πιέζεται. Αστόχος εδώ ο Μπολοτάκης. Μολοτάκης ξανά φτάρει από την γωνία και αυτή τη φορά ευστοχή ανάσα για την ομάδα του, 41-33. Σάρα, που αυτός είναι δικαίωμα για δύο πολλές. Κύπταν, από τις βολές, μέσα, 43-34. Θα να βρίσκουν κάπως το ρυθμό τους οι Black Mamba. Αντάνε στους αντιπάλους με ένα μικρό σερί. Ωραίο καλάθι εδώ από τον Λάκη. 43-36, Κύπταν ξανά από τις βολές, ξανά εύστοχος, μόνος του είναι, έχει βρει ρυθμό, 45-36. Τρώνεις για 3, κορυμάδα από τον Σάρα, Ασουλάκης για 3, μέσα! Ό,τι δεν είδαμε στα προηγούμενα 30 λεπτά το βλέπουμε τώρα στο τέταρτο δεκάλεπτο. Ωραίος ρυθμός, όμορφα καλάθια και επιτέλους οι επιθέσεις έχουν το πρωταγωνιστικό ρόλο. Μέσα! Μεγάλο σούτ εδώ από τον Φωτογλου, απαντάει στο τρίποντο του Φασουλάκη, 48-39. Κόβει τα πόδια των Athens Pistols. Για να δούμε τι απαντήσεις έχουν. Πολύ μεγάλη τέταρτη περίοδο παρακολουθούμε. Ωραίος ο Σάρας, προσποιείται, προσποιεί και το ταπλό, 48-41. Πολύ παραγωγικές και οι δύο ομάδες σε αυτό το δεκάλεπτο. Αλλαγή θα βγει ο Καριώτης και φυσικά θα μπει ο Βέβες τώρα που σφίγουν τα γάλατα. Και έπιασε αμέσως δουλειά ο Βέβες, όμως έχασε ένα πολύ εύκολο lay-up.
αγωνιστεί και να βάλει μεγάλο κεφάλι, όμως φαίνεται ότι έχει πάρει την ομάδα στις πλάτες του. Καταπληκτικός ο Πασουλάκης στο τώρα το δεκάλεπτο. Στην κυριολεξία είναι μία επίθεση μόνο για τις Άρθενες Πιστόλς. Φωτογλου ξανά για τρεις, ξανά εύστοχος! Δύο μεγάλα σούτ από τον Φωτογλου. Ίσως και να κάνουν τη διαφορά για την ομάδα του. 51-43 με 3 και 40 για τη λήξη. Σάρας. Καρνάρας είναι άστοχος. Και κατοχή για τους Black Mamba. Από τη γωνία μόνος του για σουτ μέσα. Ο Μπονοκάκης 53-43. Ανταπεξήλθαν οι Black Mamba στο ξέσπασμα των Athens Pistols, οι οποίοι ζήτησαν time out με 3 και 20 για τη λήξη της αναμέτρησης. Για να δούμε αν οι Athens Pistols έχουν την ενέργεια, την ευστοχία και την υπομονή για να κάνουν μια μεγάλη ανατροπή. Δεν έχουν πάρα πολύ χρόνο στη διάθεσή του. Καλή άμυνα εδώ έπαιξε ο Πολακάκης στον Φασουλάκη. Δεν θα προσπίσει την προσπίση του αντιπάλου του. Θα πάρει το επιθετικό rebound. Κύπταν, προχή, ξανά κοντά από τον Δέδε. Θα γίνει το λάθος. Όμως έφαγαν πολύτιμα δευτερόλεπτα οι Black Mamba. 2-32 και το σύνδεκα παραμένει για τους γηπεδούχους. Εσωτερική από τον Φασουλάκη που θα πάρει το φάουλ και θα εκτελέσει δύο φολές. Και δεν έχουν βγει σε πίεση από τον Χρήστος, ο Νέος. Το Πολοκάκι, ο οποίος τον πάρει από την γωνία. Κύπταν όμως πήρε το επιθετικό. Είναι τελικά το λάθος από τον Black Mamba. Νομίζω θα κάνουμε εδώ διπλό λάθος, καθώς το φάουλ που έκανε ο Χίμπταν είναι και βολές για τους Athens Pistols, χωρίς μάλιστα να κυλήσει ο χρόνος. Ναι, ένα δωράκι. Και το ενδιαφέρον δεν έχει τελειώσει για την αναμέτρηση. Μέσα από τον μπαλωμένο. Πάμε,
Παλαμβάνω στο στοχή. Παλαμβάνω στο στοχή. Αμυντικό rebound. Νέος, για τρεις, άστοχος. Μουλάκης, ένα γρήγορο δίποντο. Δύσκολο να αλλάξει η εικόνα του σκορ. Δύσκολο θα πάρουν σαν αφάλα με ένα κατακαλύτερο εκπλήξη. Ο Γκαλής εκεί, 48 με 66 δευτερόλεπτα. Time out για τους Black Mamba για να συζητήσουμε λίγο την τακτική του έναν λεπτό πριν τη λήξη του αγώνα. Ο Δέδες στην κατοχή για τους Black Mamba θα δώσει τον Πολοκάκη, ο οποίος κρατήσει την μπάλα. Νομίζω έκανε βήματα. Κράτησε την μπάλα 5 δευτερόλεπτα. Για να δούμε τι θα γίνει. 52, 53, 48. Δεν έχει λήξει τίποτα. Οι Pistols το πιστεύουν και καλά κάνουν. Είναι με ένα τρίποδο τώρα. Όλο το μάτς αλλάζει. Ο Καλής. Ωραία πάσα εδώ για τον Σάραμ. Στο στοχή. Κάνε όμως και το παλωτό Καλής που είναι και βολές για τον Χίβνταν. Αν είδα καλά. Θα βάλει και δύο βολές εκεί, ήταν τότε θα λήξει το παιχνίδι, καθώς θα χρειάζονται τρεις κατοχές για τους Pistols για να έχουν ελπίδες. Αστοχή όμως στην πρώτη. 35 δευτερόλεπτα που μένουν για τη λήξη του αγώνα. Και στη δεύτερη, ο Δέδες όμως θα πάει το επιθετικό και θα δώσει ξανά την μπάλα στον Χίμπταν, ο οποίος θα έχει δικαίωμα για ένα νέο σετ βολών. Αρχίσε το Χίμπταν 54-48, ανάσα. Ξανά επιθετικό για τους Black Mamba, οι οποίοι θα πάρουν τη νίκη. Χίμπταν τελειώνει ουσιαστικά και τις τελευταίες έστω και μηδαμινές ελπίδες στην Pistols για να κάνουν την ανατροπή. Παλωμένος, δεν θα έχει. Δεν θα στοχίσει. Ο Βέδες πήρε το rebound και δεν θα γίνει αλέκτης, φαντάζομαι. Αυτό είναι το σκορ μας, 56-48. Οι Black Mamba κάνουν την ιδανική αρχή στη λίγα. Είμαστε για το μπασκετάκι. Αυτά από εμάς. Να είστε καλά, ευχαριστούμε που ήμασταν μαζί σας.